Κυρία Κεφαλίδου, ναι, μαζί με την υπολείπονται ακόμα 5 ομιλητές, αν δεν κάνω λάθος, 6 συγγνώμη, και μετά θα ακολουθήσουν δευτερολογίες των αγορητών εισηγητών. Ναι, ναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Παρά το γεγονός ότι θεωρώ ότι ο Υπουργός έκλεισε τη συζήτηση, θεωρώ όμως ότι είναι σημαντικό στα πρακτικά αυτής της Βουλής και για τον ιστορικό του μέλλοντος να ακουστεί και να καταγραφεί η φωνή των βουλευτών, έστω και αυτών των λίγων, του Ελληνικού Κοινοβουλίου για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Γίναμε μάρτυρες από το πρωί μιας κριτικής αντιμετώπισης του Υπουργού που καταθέτει το νομοσχέδιο από την αξιωματική αντιπολίτευση και την υπόλοιπη αντιπολίτευση ότι το νομοσχέδιο περιέχει και πολλές άλλες διατάξεις και δεν αφήνει αυτή την εμβληματική σύμβαση, δεν αφήνει το Κοινοβούλιο να επικεντρωθεί σε αυτή την εμβληματική σύμβαση. Και όμως, όχι ο αριθμός των βουλευτών που δηλώθηκαν από τα υπόλοιπα κόμματα ήταν ελάχιστοι, αλλά και αυτοί που δηλώθηκαν από την αξιωματική αντιπολίτευση και πήραν το λόγο, κυρίως οι άρενες, κατεξοχήν οι άρενες και μάλιστα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ουδόλως αναφέρθηκαν στο νομοσχέδιο, στη σύμβαση, ασχολήθηκαν με τα αρενοπά θέματα, τα εθνικά θέματα, με αυτά που μόνο οι άντρες ασχολούνται και όχι οι γυναίκες. Γιατί όπως έχουμε δει, όπως έχουμε διαπιστώσει, οι γυναίκες που ασχολούνται με αρενοπά τέτοιου είδους θέματα υφίστανται σκληρή, δρυμύτατη κριτική μέχρι εξαφανίσεως, μέχρι πολιτικής και προσωπικής χαρακτηριολογικής δολοφονίας προκειμένου να μην μιλήσουν, να μην παρεύουν σε αυτούς τους καθαρά δομημένους ρόλους. Και όμως για αυτούς ακριβώς τους λόγους θα έπρεπε και οι άντρες σε μία τέτοια σύμβαση που είναι πολύ σημαντική και θα πω τους λόγους, θα έπρεπε να πάρουν θέση και να καταγραφεί αυτή η θέση, λέω, για αυτούς στο μέλλον που θα αναζητήσουν να δούνε τι έκανε αυτή η Βουλή στον 21ο αιώνα για ένα τέτοιο μείζον θέμα. Γιατί είναι μείζον θέμα? Αφορά μόνο τις γυναίκες? Αφορά μόνο τη βία εναντίον των γυναικών, την έμφυλη βία? Αφορά τη δημοκρατία. Ειδικά σε μια οριακή στιγμή για την Ευρώπη και για τον κόσμο ολόκληρο, όπου δυνάμεις θέλουν να ξανακάνουν τις κοινωνίες λευκές, αρενοπές και ισχυρές, ένα τέτοιο νομοσχέδιο έρχεται όχι να υπενθυμίσει μόνο, να αναδιατάξει τις αξίες της κοινωνίας, να υπενθυμίσει ότι οι κανόνες της δημοκρατίας, και όχι μόνο να υπενθυμίσει, να διαπαιδαγωγήσει και να επιβάλλει ότι οι κανόνες της δημοκρατίας ξεκινάνε από το πρώτο επίπεδο αυτό της οικογένειας μέχρι όλο το δημόσιο βίο. Πώς διαβάζω εγώ τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και την αναπροσαρμογή του εθνικού δικαίου του δικού μας σύμφωνα με το νομοσχέδιο στις διατάξεις της σύμβασης, ότι η πόρτα της οικογένειας δεν κλείνει ένα φρούριο όπου εκεί υπάρχει ένας αρχηγός, ανοίγει αυτή την πόρτα προς το δημόσιο βίο. Γιατί αν δεν διαπαιδαγωγηθεί το παιδί από τον πυρήνα που είναι η οικογένεια, στο τι σημαίνει δημοκρατία, ότι η βία δεν είναι ανεκτή στη δημοκρατία, ότι δεν υπάρχουν κατώτεροι και ανώτεροι λόγω φύλου, λόγω θρησκείας, λόγω φυλής, λόγω χρώματος, λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Και όλα αυτά δεν πρόκειται να το μάθει ποτέ όσοι νόμοι και να περάσουν. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, τη στιγμή που έρχεται και θα μπορούσε όλοι οι βουλευτές να συνοστίζονται για να πάρουν το λόγο, είναι πολύ σημαντική, γιατί είδαμε φαινόμενα βίας και εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο και το είδαμε από ιεράρχες και από δημοσιογράφους και από ανθρώπους πάσης φύσεως, παντός επαγγέλματος κλπ. Εναντίον ανθρώπων που θεωρούνται θηλυπρεπείς. Είναι πολύ σημαντικό ότι στη σύμβαση ο όρος φύλο
εμπεριέχει την κοινωνική, το κοινωνικό περιεχόμενο και όχι το βιολογικό περιεχόμενο. Άρα αφορά και άνδρες, άρα αφορά παιδιά, άρα αφορά ομοφιλόφιλους, τρανς άτομα, αφορά τον οποιονδήποτε ή την οποιανδήποτε θεωρείται ότι μέσα στην κοινωνία πρέπει να έχει συγκεκριμένους ρόλους. Ένας άλλος λόγος που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια σοβαρή και σημαντική συζήτηση και με αντιπαραθέσεις, γιατί αυτό είναι η δημοκρατία, είναι ότι στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης προβλέπεται ο μηχανισμός Γκρέβιο, ο οποίος εμπλέκει και τα εθνικά κοινοβούλια. Τι γνώμη έχει το δικό μας κοινοβούλιο, ποια είναι η άποψή του και πώς πρέπει να εμπλακεί εκεί. Δεν ακούσαμε τίποτα από όλα αυτά. Φοβάμαι ότι κανένας δεν τη διάβασε τη σύμβαση, απλώς είναι ωραίο για τις γυναίκες να λέμε κάτι ηρωικό, ότι είναι συμβολικής και μεγάλης σημασίας και τελειώνει εκεί η υπόθεση. Άρα λοιπόν δεν έχει διαβαστεί, γιατί θα έπρεπε να γίνει μία ουσιαστική συζήτηση εδώ πέρα. Γιατί αυτό το νομοσχέδιο, όντως και η κύρωση της σύμβασης, θα μου δώσετε 2 λεπτά σας παρακαλώ, τα παίρνω από τον συνάδελφό μου που μίλησε προηγουμένως, αν μου επιτρέπετε. Όχι, αυτός είναι ο χρόνος που αναλογώς τον κύριο Πάλι, δεν δικαιούστε τέτοιο. Ναι, δεν ωραία, τέτοιο ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνεχίστε. Ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό, συγγνώμη δεν παραφέρθηκα, απλώς είπα δίκιν χιούμορ. Η δημοκρατία είναι ανεκτική. Είναι ανεκτική, είναι ευρεία, είναι συμπεριληπτική, αλλά λειτουργεί και παραδειγματικά, προληπτικά καταρχάς, αλλά παραδειγματικά και διαπαιδαγωγικά. Το ότι εμπεριέχονται πια, αναφέρονται ως ποινικά αδικήματα, αδικήματα τα οποία δεν αφορούσαν την πολιτεία, έκλεινε τα μάτια της η πολιτεία, εδώ σε αυτό το νομοσχέδιο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Από την εξακολουθητική συμπεριφορά παρακολούθησης μέχρι το ότι κάποιος μπορεί να ενωμιμοποιεί το να ασκήσει βία στο όνομα της τιμής ή της θρησκείας ή των εθήμων. Κανένας και τίποτα δεν νομιμοποιείται πάνω από τη δημοκρατία και τους κανόνες της, είτε αυτή είναι η θρησκεία, είτε οτιδήποτε άλλο, τα έθιμα κλπ. Είναι πολύ σημαντική η διάταξη σε μια πια πολυπολιτισμική κοινωνία για το θέμα του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών. Και εδώ θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, αυτό που υποστήριξε η Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών Ατόμων, επειδή και εσείς τονίσατε τη σημασία του παιδιού και ότι το παιδί είναι φορέας δικαιωμάτων, κατά πόσο θα έπρεπε να διευρυνθεί αυτή η διάταξη και στα παιδιά που γεννιόνται intersex και τα οποία υφίστανται χειρουργικές επεμβάσεις, αν σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη αυτό αποτελεί ακροτηριασμό και βάναυση κακοποίηση του σώματος ενός παιδιού. Θα είχα να πω πάρα πολλά, αλλά αυτό που θα ήθελα επίσης να πω, να τελειώσω λέγοντας, ότι η κρίση δημιουργεί υποδοχές σε μία κοινωνία για να γίνει πιο ευεπίφορη σε λόγο και ρητορική που έχει να κάνει με την αρενοπότητα, που έχει να κάνει με ένα πισωγύρισμα της κοινωνίας σε ρόλους τους οποίους η δημοκρατία δεν ανέχεται. Από αυτή την άποψη το νομοσχέδιο είναι πολύ σημαντικό. Όμως θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι είναι... Εξαντλήσατε και το χρόνο που ζητήσατε, ναι, ως δανεικό από, ναι, τον κύριο, ναι, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Τελειώνω. Μία πρόταση μόνο. Πάλι. Θα έλεγα όμως ότι είναι ανάγκη η ελληνική κυβέρνηση και κατά λόγο αρμοδιότητα στα Υπουργεία να αναλάβουν πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση πολιτικών που απορρέουν από τη Σύμβαση. Είναι καλά, πάρα πολύ καλά όλα αυτά, αλλά για να εφαρμοστούν χρειάζονται χρήματα. Χρειάζεται κοινωνικό κράτος. Δημοκρατία χωρίς κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να υπάρξει.
κρατικές αποζημιώσεις, δομές και όλα αυτά απαιτούν χρήματα. Η δημοκρατία, η διεύρυνσή της απαιτεί και διεύρυνση οπωσδήποτε του κοινωνικού κράτους. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Παπαϊλιού, Γεώργιος από το ΣΥΡΙΖΑ.